Ένα σύγχρονο ηλεκτροκαρδιογράφο για τις ανάγκες του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσούδο όρισε σήμερα το φιλανθρωπικό ίδρυμα δύο ζεστές αγκαγιές, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην όλη προσπάθεια για να μην σβήσουν άλλα παιδικά χαμόγελα. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε αυτήν την δουλειά από το ίδρυμα προς το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσούδο. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος και πατέρας της αδικοχαμένης Άνδρειας Παναγίδης, στη μνήμη της οποίας ιδρύθηκε και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Δύο Ζεστές Αγκαλιές, εδώ και δύο χρόνια στέκεται δίπλα στα μικρά παιδιά που έχουν ανάγκη ή υποφέρουν από οποιαδήποτε ασθένεια και νοσηλεύονται στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Εκ μέρους του Ιδρύματος Δύο Ζεστές Αγκαλιές, το οποίο πρόκειται ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο έχει ιδρυθεί στη μνήμη της Άνδρειας Παναγίδη, η οποία έχει απεριώσει σε ηλικία 13 χρονών. Και μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος μας έχουμε αποφασίσει, όπως γνωρίσουμε σήμερα στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Μεσού, αυτόν τον ηλεκτροκαρδιογράφο, έτσι ώστε να βοηθήσει τόσο το έργο των γιατρών που επιτελεί εδώ στην κλινική, αλλά και τον νοσηλευτό γενικά, αλλά και παράλληλα αυτόν το μηχάνημα να βοηθήσει τα παιδάκια, έτσι ώστε να γίνονται σωστές διαγνώσεις με οποιαδήποτε νοσήματα τα οποία θα μπορούσε να υπάρξουν. Είχαμε και το συμπέρασμα, σας ευχαριστούμε που καταφέρετε να μετουσιώσετε τη λύπη σας δύναμη προσφοράς και ελπίδας, ιδιαίτερα προς τα νοσηλευόμενα παιδιά μας. Είναι συμβολική η δωρεά σας, ούτως ώστε να λειτουργεί προληπτικά, να μην έχουν την τύχη της χώρης σας άλλα παιδιά. Θερμά σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Το Ίδρυμα Δύο Ζεστές Αγκαγιές τα τελευταία δύο χρόνια ανέπτυξε έντονη φιλανθρωπική δράση, πραγματοποιώντας αιμοδοσίες, χαρίζοντας δώρα σε άπορα παιδιά, ενώ κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων διοργανώνει φιλανθρωπικά γεύματα προς οικονομική ενίσχυση όσων την έχουν ανάγκη.